Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Νέλη, επειδή είμαι στο ΜΕΓΑ, είμαι εξακουστή ή λόγω σχηματίας. Συγγνώμη. Κυρία Μαρία μου, ελεύθερα για όνομα του Θεού, μη σκέφτεστε, συγκινήθηκε η κυρία Μαρία, δεν κατάλαβα όμως το γιατί. Επειδή είμαι σχηματίας από τον σύζυγο μου. Σχήμα βίας από το σύζυγό σας. Ναι, και περισσότερο ψυχολογική. Παλιά ήταν και σωματική, τελευταία ψυχολογική. Δηλαδή όσον αφορά τα λεφτά, τώρα που μπήκε, τώρα πρώτη φορά δεν μπήκε, πήραμε το εγγυημένο εισόδημα και μου το απέκρυψε ότι από τις 16 του μηνός μπήκε μέσα το εγγύημενο εισόδημα. Εγώ εχθές πήρα στο, μετά από μέρες που κατάφερα και απαντήσε μου κάποια κυρία, μου είπε, ας πούμε, της εξήγησα και εκείνης τις καταστάσεις μου. Τι να σας πω, το ότι άκουσα να μιλήσω στις λεπτά. Για το θέμα της βίας... Για το θέμα... Πότε θα έρθουν όσο με τα χριστουγεννιάτικα. Κυρία Μαρία, σας ρωτήσω κάτι. Μένετε μόνοι μετά που σας ξυλοκοπούσε ο σύζυγος τέλος πάντων και περιμένετε τα λεφτά και μια βοήθεια, αυτό είναι? Όχι, Παύλο μου, το συνέχεια το μιλά στον Ενίκο. Είμαι παντρεμένη, έκανα πέντε παιδάκια. Ναι. Τα τρία μου έχασα τα δύο με ειδικές ανάγκες, δεν πέφτανε πάνω μου. Έχω δύο κόρες παντρεμένες. Και περιμένετε, τι περιμένετε? Είναι πήρε, εγκρίθηκε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αλλά το έχει πάρει ο άντρας της και της το απέκρυψε. Κυρία Μαρία, εξακολουθείτε να ζείτε με τον σύζυγό σας. Αυτό θα λέει. Ναι, πού να πάω.